Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Λέων. Γεια σας παιδιά. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επαναφέρουμε το κομμάτι της μικρής κουβέντας που λέγεται Μικρή Αγγελία. Γιατί πολύ απλά σήμερα η B-Spot προσλαμβάνει έναν senior software engineer. Οπότε πριν προχωρήσουμε θα ήθελα Λέων να μας κάνει μια εισαγωγή, να μας πεις λίγα πράγματα για την B-Spot. Τέλεια. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας για αρχή. Τέλεια. Και εμείς που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, στην B-Spot ασχολούμαστε με λύσεις retail analytics, κυρίως δουλεύουμε με location δεδομένα. Και έχουμε κάποιες λύσεις για εταιρείες στο κομμάτι του λιανεμπορίου που ταυτοποιούν την παρουσία χρηστών κινητών εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πολύ ωραία πράγματα ακούω. Φαντάζομαι κινητά εκεί πέρα, beacons, ιστορίες από εδώ από εκεί, APIs, αλλά δεν θα πω περισσότερα γιατί θα πω στον Πάρη να μας πει λίγο παραπάνω που συνεργάζεται και μάλιστα στον τελευταίο καιρό. Το stack γενικά, Πάρη, τι είναι της B-Spot? Λοιπόν, από άποψη application δουλεύουμε επάνω σε Django και υλοποιούμε στην ουσία REST APIs τα οποία δέχονται αυτά τα real-time location data τα οποία σε επόμενο χρόνο γίνονται process από την εταιρεία. Τώρα, σε σχέση με το πιο infrastructure κομμάτι, τρέχουν τα πάντα σε containers, σε όλο το workflow ενός προγραμματιστή και είμαστε επάνω στην AWS όπου τρέχουν όλα και στην ουσία το άτομο το οποίο ψάχνουμε είναι ένα senior άτομο το οποίο μπορεί να, στην ουσία, να παίρνει πρωτοβουλίες, να παίρνει αποφάσεις πάνω στο development όλης αυτής της πλατφόρμας και σιγά σιγά να κάνει lead κάποια processes και να εξελιχθεί σε έναν πιο leading ρόλο καθώς περνάει ο καιρός μέσα στην εταιρεία. Είναι μια προοπτική ακριβώς να κάνει και lead μια ομάδα μέσα στην εταιρεία. Θαυμάσια. Οπότε εγώ θα ήθελα να πάω πίσω στο Λέοντα και να ρωτήσω λίγο για την καθημερινότητα ενός και μηχανικού λογισμικού αλλά και γενικότερα ενός υπαλλήλου της B-Spot. Τι θα δει, τι θα. Εξαιρετικά. Σαν εταιρεία, ειδικά το κομμάτι των engineers, κυρίως δουλεύουμε remotely. Οπότε η καθημερινότητα κάθε υποομάδας εξαρτάται και από το πώς δουλεύουν, τα sprints πώς δομούνται. Η λογική είναι ότι κάθε ομάδα κυρίως ασχολείται με κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Προφανώς υπάρχει και μια συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών products ώστε να μοιράζεται και η γνώση. Τι άλλο θέλεις να πούμε? Θα δουλεύουν με τον Μπάρι. Φοβερό. Φοβερό. Φοβερό πέρακ. Τέλεια. Τι γλίτρο σου πάρει τώρα, ξέρεις. Ναι. Τέλεια. Ωραία, εγώ θα ήθελα να κάνω και λίγο πιο τεχνικά πράγματα σαν ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιο pay range, το remote που ανέφερες είναι κάτι το οποίο επιλέγει ο υπάλληλος, είναι κάτι μόνιμο? Γενικότερα το remote είναι κάτι που επιλέγει ο υπάλληλος. Βέβαια, ανάλογα με την ομάδα, προφανώς και αυτό εξαρτάται. Σίγουρα χρειάζονται κάποιες μέρες παρουσία για κάποια sync meetings ή κάποια roadmap meetings και ούτω καθεξής. Σαν buy range είμαστε από τις 45 μέχρι τις 55.000. Αυτό προφανώς εξαρτάται και από την εμπειρία και από τα skills που φέρνει κάποιος στην ομάδα. Αυτά. Προφανώς και όλα τα υπόλοιπα perks και... Φανταστικά. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Το link της αγγελίας θα είναι και πάνω από το Λέοντα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω βγαίνει και στην περιγραφή του βίντεο και εννοείται θα χαρούμε πάρα πολύ να δουλέψουμε μαζί σας. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τα λέμε. Μια χαρά.